Να σας καλωσορίσω. Να σας καλωσορίσω όλους και τους ομιλητές μας και το κοινό για τη σημερινή παρουσία. Το συγκεκριμένο Info Day γίνεται στα πλαίσια του αφιερώματος που κάνει το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος στα πλαίσια του αφιερώματος στις δραστηριότητες εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα στα διδρυματικά μεταπτυχιακά τα οποία οργανώνουμε μέσα σε συνεργασία με ΑΕΗ της χώρας. Εγώ είμαι ο Δημήτρης Κυριαζάνος, είμαι υπεύθυνος εκπαίδευσης του Ινστιτούτου και θα ξεκινήσουμε να σας παρουσιάσω πολύ συνοπτικά, δεν θα πάρω χρόνο από τους ομιλητές οι οποίοι είναι εδώ μαζί μας, τις δράσεις εκπαίδευσης και μετά θα προχωρήσουμε στην παρουσίαση του μεταπτυχιακού. Στο Ινστιτούτο, λοιπόν, έχουμε μια σειρά από εκπαιδευτικές δράσεις, οι οποίες απευθύνονται σε διάφορα επίπεδα της προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, έως και το επίπεδο των διδακτορικών σπουδών. Οπότε μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στο σχετικό section του Education, να δείτε θέματα πρακτικών ασκήσεων, τα οποία μπορούν να γίνουν, να προσαρμοστούν ανάλογα στις ανάγκες μιας μεταπτυχιακής επίσης εργασίας, ενώ θα προσφέρουν και μια σειρά από υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές, είτε μέσω κάποιου συγκεκριμένου προγράμματος, όπως είναι το Ίδρυμα Σταύρου Νάρχος, το ΕΛΙΔΕΚ, υποτροφίες με συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια, αλλά θα πρέπει να και κατά συνεννόηση και συνεργασία με στα γνωστικά αντικείμενα, με τους ερευνητές και τα εργαστήρια και τα μεταπτυχιακά τα οποία τρέχουν. Οπότε είναι και μια ευκαιρία, δηλαδή συμβαίνει αρκετά συχνά φοιτητές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων μετά να συνεχίζουν αυτό να είναι ένα εφαλτήριο και να τους δώσει το ενδιαφέρον και να έχουν και φυσικά το αντίστοιχο στόχο στην καριέρα τους, να συνεχίσουν σε συνεννόηση με τους ερευνητές και τους καθηγητές των μεταπτυχιακών στο να γίνουν υποψήφιοι διδάκτορες του κέντρου. Επίσης, να κάνω και μία, έτσι, να διαφημίσω και το θερινό σχολείο, το 26ο θερινό σχολείο, που απευθύνεται σε φοιτητές και τελειόφοιτους θετικών επιστημών, την εβδομάδα 12 και 16 Ιουλίου, και θα έχουμε πολλές ενδιαφέροντες δράσεις στην ημέρα της πληροφορικής, την τυχερή 3η και 13. Σήμερα, λοιπόν, όπως είπα, έχουμε μια σειρά Info Day. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τον καθηγητή Σπύρο Σιαδόπουλο από το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, και ο οποίος είναι και διευθυντής σπουδών του μεταπτυχιακού, του Data Science, και τον Θόδωρο τον Γιανακόπουλο, ο οποίος είναι κύριος ερευνητής στο Εργαστήριο Υπολογιστικής Ευφίας, η SIL Lab, του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Ένα μεταπτυχιακό σε ένα θέμα το οποίο δεν νομίζω ότι χρειάζεται πάρα πολλές συστάσεις, μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μάλιστα είναι και την ερχόμενη εβδομάδα. Νομίζω είναι δύο γνωστικά πεδία που βρίσκονται αυτή τη στιγμή ακριβώς στην κόψη του κύματος του ψηφιακού μετασχηματισμού και το οποίο σαφώς αφορά όχι μόνο όλα τα γνωστικά πεδία της επιστήμης της πληροφορίας, αλλά και ένα εύρος άλλων επιστημών και τεχνών, όπως θα σας παρουσιάσουν οι ομιλητές μας. Να αναφέρω, λοιπόν, ότι είναι ένα διδυματικό μεταπτυχιακό μεταξύ του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, συγκεκριμένα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και του ΣΚΕΛ AI Lab, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Να παραδώσω, λοιπόν, το λόγο στους δύο ομιλητές μας και να σας καλωσορίσω και εσάς τους ομιλητές, να τους ευχαριστήσω για την παρουσία σας. The floor is yours. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη εισαγωγή. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί σας. Και αυτό που θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε είναι
Και να σας ενημερώσουμε, είναι πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην επιστήμη δεδομένων. Η παρουσίαση θα γίνει σε δύο μέρη. Το πρώτο κομμάτι θα το παρουσιάσω εγώ, όπως προλογίστηκε ήδη. Ονομάζομαι Σπύρος Κιαδόπουλος, είμαι καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και αυτή τη στιγμή ο διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος. Το δεύτερο τμήμα που αφορά περισσότερο δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τα μαθήματα και τον οδηγό σπουδών του προγράμματος. Θα το κάνει ο Θοδωρής Γιαννακόπουλος, που είναι ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών και διδάσκοντας του προγράμματος. Έτσι. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από τα βασικά. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι ένα διατμηματικό πρόγραμμα και οι συνεργαζόμενοι φορείς, όπως θα ακούσατε ήδη αρκετές φορές, είναι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και συγκεκριμένα το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων και το Ερευνητικό Κέντρο Δημόκριτος, επίσης το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων. Έτσι. Έχουμε πολλά κοινά σημεία, ξεκινώντας από το τίτλο και μόνο των δύο τμήματων και Ινστιτούτων. Λοιπόν, τη σελίδα του μεταπτυχιακού βρίσκεται στο σύνδεσμο που βλέπετε στο κάτω δεξιά μέρος της διαφάνειας. Σας την έστειλα και στο chat της τηλεδιάσκεψης. Θεωρώ ότι θα είναι χρήσιμο όσο γίνεται αυτή η παρουσίαση να χαζέψετε λιγάκι το περιεχόμενό της. Λοιπόν. Ποιος είναι ο σκοπός του μεταπτυχιακού? Προφανώς ο πρώτος στόχος του είναι υψηλού επίπεδου εξειδίκευση των συμμετεχόντων στην επιστήμη των δεδομένων. Θέλουμε η εξειδίκευση αυτή να καλύψει τόσο θεωρητικές όσο και εφαρμοσμένες πτυχές της επιστήμης δεδομένων. Προφανώς είναι σαφές ότι η εξειδίκευση παράγει έρευνα, παράγει καινούργια γνώση. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στα 4 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος έχει παραχθεί σημαντικό ερευνητικό έργο, που μεγάλο τμήμα το έχει ήδη δημοσιευθεί, βρίσκεται σε διαδικασία δημοσίευσης. Ο τέταρτος στόχος, το τελευταίο σημείο της διαφάνειας, μπορεί να μοιάζει πολύ θεωρητικός και γενικόλογος, αλλά είναι επίσης πολύ σημαντικός. Όταν ξεκίνησαν οι συζητήσεις για αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αυτό πρέπει να έγινε περίπου το 2014-2015, ίσως και λίγο νωρίτερα, η επιστήμη δεδομένων στην Ελλάδα και ενδεχομένως και στην Ευρώπη ήταν σε πολύ αρχικό στάδιο. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αυτό κλείθηκε να καλύψει ένα κενό που όσοι το οραματίστηκαν ήταν σίγουροι ότι θα εμφανιζόταν πάρα πολύ σύντομα. Και νομίζω ότι κρίνοντας από το αποτέλεσμα δεν κάναμε λάθος. Έτσι. Το πρόγραμμα δέχθηκε πρώτη φορά φοιτητές το 2017. Χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να προσαρμοστεί και να περάσουμε τις αρκετές γραφειοκρατικές διαδικασίες που επιβάλλει το ελληνικό δημόσιο και το Υπουργείο για την ίδρυση των μεταπτυχιακών. Αλλά το 2017 καταφέραμε και πήραμε τους πρώτους φοιτητές. Νομίζω ότι εκείνη την περίοδο πρέπει να ήταν το πρώτο ή το δεύτερο πρόγραμμα στην περιοχή της επιστήμης δεδομένων. Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε έτσι λίγο τη διαφορά, μέσα σε 5 χρόνια πρέπει να υπάρχουν παραπάνω από 5 προγράμματα στο σχετικό αντικείμενο. Μετά ακολούθησαν άλλοι 3 κύκλοι σπουδών. Παρατηρήστε ότι την τελευταία γραμμή σε κάθε κύκλο έχουμε σημειώσει τους φοιτητές που έγιναν δεκτοί στο πρόγραμμα σε σχέση μάλιστα με τους φοιτητές που έκαναν αίτηση. Νομίζω ότι μπορείτε να δείτε ότι στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί γύρω στους 25 φοιτητές με μικρή διακύμανση, έτσι, 23, 25, 26, 25 στα 4 πρώτα χρόνια λειτουργίας. Αυτό που έχει σημαντική διαφορά είναι οι αιτήσεις οι οποίες είχαμε δεκτοί, οι οποίες ακολουθούσαν μια ανωδική πορεία η οποία διαταράχθηκε το 2020. Νομίζω όμως δεν θα σας εκπλήξει, διότι δεν ήταν το μόνο πράγμα που διαταράχθηκε στη ζωή μας λόγω της πανδημίας. Ο καινούργιος κύκλος θα ξεκινήσει το
τον Οκτώβριο, τον Σεπτέμβριο του 2021. Οι αιτήσεις έχουν ήδη ανοίξει. Τα δύο πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του μαθήματος και πιο συγκεκριμένα στους δύο συνδέσμους που υπάρχουν στο τέρμα της διαφάνειας. Ο πρώτος σύνδεσμος αφορά τις πληροφορίες για την πρόσκληση και τις λεπτομέρειες της. Ο δεύτερος είναι το ηλεκτρονικό σύστημα με το οποίο υποβάλλετε τις αιτήσεις σας. Όλα είναι ηλεκτρονικά, δεν χρειάζεται να καταθέσετε κάτι έντυπο, έτσι, απλώς τα σκανάρετε και τα μεταφορτώνετε στο σύστημα. Λοιπόν, ωραία. Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα, έτσι. Νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο φάσμα επιστημών. Προφανώς θέλουμε να προσελκύσουμε απόφοιτους θετικών τεχνολογικών επιστημών, πολυτεχνικών σχολών ή οτιδήποτε συναφές. Αλλά όπως βλέπετε ήδη από τα πρώτα σημεία της διαφάνειας, δεν έχουμε επικεντρωθεί σε απόφοιτους τμήματων πληροφορικής. Έτσι. Το αντίθετο μάλιστα. Η επιστήμη δεδομένων είναι ένα διεπιστημονικό κλάδος με εφαρμογές στα μαθηματικά, στη βιολογία, στα οικονομικά, στην ιατρική, αλλά ακόμα και σε νομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία προκύπτουν για τη χρήση των δεδομένων, τα οποία είναι ηθικά. Θα έχετε ακούσει για το GDPR και την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας σταθούμε λιγάκι περισσότερο σε αυτό, στο τελευταίο κομμάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιος έχει πρόσβαση και πώς χρησιμοποιεί τα δεδομένα. Και αυτό δεν είναι μόνο θέμα πληροφορικής. Κατά βάση είναι νομικό και ηθικό ζήτημα. Έτσι. Και μάλιστα έχει τεθεί αρκετά πρόσφατα. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι κινείται το GDPR, General Data Protection Regulation, που είναι ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά την προστασία των φυσικών προσώπων απέναντι στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους. Από τη στιγμή της ψήφισης του, όλοι οι οργανισμοί που διατηρούσαν προσωπικά δεδομένα έπρεπε να συμμορφωθούν με αυτόν. Έτσι. Θα έχετε παρατηρήσει ότι ξαφνικά πέρυσι πάρα πολλές μεγάλες εταιρείες πληροφορικής σας ζήτησαν να υποβάλλετε νέες φόρμες συγκατάθεσης χρήσης των δεδομένων. Τουλάχιστον αρχίζαμε σιγά σιγά να αντιλαμβανόμαστε ποια είναι η ποσότητα της πληροφορίας που κρατάνε. Κλείνω αυτή την παρένθεση, παρότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι, και επιστρέφω στο γεγονός ότι ο σκοπός μας είναι να ενθαρρύνουμε γενικότερα απόφοιτους θετικών τεχνολογικών και πολυτεχνικών σχολών. Και μάλιστα, για να το κάνουμε και αυτό πιο πρακτικό, έχουμε ένα εισαγωγικό μάθημα στον προγραμματισμό για τους φοιτητές οι οποίοι δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με τον προγραμματισμό, έτσι ώστε να έχουν πιο εύκολη προσαρμογή τους στο πρόγραμμα. Ωραία. Συγγνώμη. Λοιπόν, τώρα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του μεταπτυχιακού προγράμματος. Έτσι. Το πρόγραμμα είναι στα αγγλικά. Και οι εξετάσεις και οι διαλέξεις και οι παρουσιάσεις γίνονται στα αγγλικά. Δηλαδή όλο το υλικό το οποίο διαθέτουμε είναι στα αγγλικά. Η δομή του οδηγού σπουδών σπάει σε τρία εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα έχουν μαθήματα. Τέσσερα μάθηματα το κάθε εξάμηνο. Ενδεικτικά σας αναφέρω τους τίτλους εδώ, θα τα δείτε παρακάτω μαζί με τον Θοδωρή. Το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην μεταπτυχιακή εργασία. Η εργασία αυτή είναι συνήθως παίρνει λίγο παραπάνω, λέμε ότι κατ' ελάχιστον θα είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Το πρόγραμμα έχει δίδακτρα, είναι 3.000 ευρώ η συμμετοχή, οι οποίες κατανέμονται σε δύο δόσεις από 1.500 ευρώ, οι οποίες καταβάλλονται στις αρχές των δύο πρώτων εξαμήνων.
Εγώ νομίζω ότι ολοκλήρωσα το πρώτο κομμάτι, οπότε θα παραδώσω τη σκυτάλη στον κύριο Γιανακόπουλο για να σας δείξει λιγάκι τα μαθήματα που παρέχει το πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ για το introduction, Δημήτρη, και για την εισαγωγή, κύριε Σιωδούπουλε. Όπως είπε και ο Δημήτρης, είμαι ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΟΚΕΘΕ Δημόκριτος. Η ειδικότητά μου είναι μηχανική μάθηση σε πολυμασικά δεδομένα, με έμφαση σε σήματα ομιλίας, μουσικής, εικόνες και βίντεο. Διδάσκω 2,5 βασικά μάθημα στο μεταπτυχιακό, το μάθημα του Deep Learning και το εισαγωγικό μάθημα στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Σκιαδόπουλος προηγουμένως. Ξεκινώντας λοιπόν με τα μαθήματα που θα σας παρουσιάσω και εντάξει, κάποιες πολύ γενικές πληροφορίες για την ύλη των μαθημάτων, ξεκινάω από αυτό το εισαγωγικό μάθημα και ξεκινάω υπερτονίζοντας αυτό που ανέφερε ο κ. Σκιαδόπουλος, ότι δεν είναι προαπαιτούμενο κάποιος να προέρχεται από computer science τμήματα για να παρακολουθήσει αυτό το μεταπτυχιακό. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί κάποια στιγμή να προγραμματίσει. Παρ' όλα αυτά, προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη μετάβαση όσο πιο ομαλή γίνεται και αυτό το optional μάθημα, το προαιρετικό μάθημα που βλέπετε εδώ, το data programming, το οποίο διδάσκω εγώ, γίνεται σε μία εβδομάδα πριν την έναρξη του εξαμήνου, κάθε μέρα για 5 μέρες. Προσπαθούμε να κάνουμε μια ομαλή εισαγωγή στη χρήση της γλώσσας Python και σε εργαλεία που θα χρησιμοποιούνται, θα έλεγα, οριζόντια στα περισσότερα από τα μαθήματα, όπως open source βιβλιοθήκες της γλώσσας Python για εξεργασία αριθμητικών δεδομένων, για data handling, το NumPy και το Pandas αντίστοιχα, βασικά εργαλεία για οπτικοποίηση δεδομένων, συγκεκριμένα το Matplotlib και το Plotly. Θα δούμε και λίγο τον DAS για τη δημιουργία web, ας το πούμε, εφαρμογών μέσα από το Python, μέσα από την Python, με τη χρήση και του Plotly για διαγράμματα και οπτικοποίηση δεδομένων κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν απαιτεί προαπαιτούμενο η καλή γνώση κάποιας γλώσσας προγραμματισμού και όχι αναγκαστικά object-oriented σε καμία περίπτωση. Το τελείωμα αυτού του μαθήματος, αυτής της αγωγής, θα είναι ένα δείγμα project με κάποια πολύ στοιχειώδη ανάλυση δεδομένων και μεταδεδομένων σε tabular μορφή που θα καταλήξει σε κάποια ωραία visualization, ώστε να έχετε μια εικόνα του πώς μπορείτε να επεξεργαστείτε και να δείξετε δεδομένα μέσα από την Python και αυτές τις βιβλιοθήκες. Ξανατονίζω λοιπόν για τρίτη φορά ότι δεν είναι προαπαιτούμενη η καλή γνώση κάποιας γλώσσας προγραμματισμού. Θα προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό ομαλό μέσα από το μάθημα και γι' αυτό τονίζουμε ότι αναφερόμαστε και σε άλλες επιστήμες. Άλλωστε, να κάνω και μια παρένθεση εδώ, το υλικό που υπάρχει, το υλικό εννοώ βιβλία, tutorials, βιβλιοθήκες ανοιχτές, communities γενικά, που υπάρχει σε Python, στοχευμένη όμως στην ανάλυση δεδομένων, είναι άπειρο και έξω, οπότε θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτή τη μετάβαση όσο πιο ομαλή γίνεται για όσους δεν έχουν πρώτερη εμπειρία σε Python. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα με τα κανονικά μαθήματα του πρώτου εξαμήνου. Data management είναι το μάθημα που είναι πιο κοντά στα δεδομένα. Το διδάσκει ο κύριος Βεργούλης. Η ύλη του έχει να κάνει με σχεσιακές βάσεις, SQL, query processing, δεντρικές και hash δομές για αποθήκευση δεδομένων, καθώς και κάποια πρακτικά ζητήματα για tuning βάσεων δεδομένων και φυσική σχεδίαση με στόχευση πάντα σε μεγάλα datasets. Machine Learning το διδάσκει η κυρία Κρυθαρά από τον Δημόκριτο. Είναι ένα από τα βασικά μαθήματα. Δεν φτάνουμε μέχρι το σημείο μάλλον του να αρχίσουμε να καλύπτουμε ζητήματα deep learning και νευρονικών δικτύων, γιατί αυτό αποτελεί ξεχωριστό μάθημα. Οπότε σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να χτιστεί υποδομή που χρειάζεται σε γνώσεις για το πώς κάνω train έναν ταξινομητή, πώς κάνω evaluate έναν ταξινομητή, τι σημαίνει μείωση της διάστασης των features, τι σημαίνει επιλογή χαρακτηριστικών, ποιοι είναι οι βασικοί ταξινομητές μέχρι την έκρηξη, μέχρι την επανάσταση του deep learning, nearest neighbor, support vector machines, decision trees. Και σκοπός, ξαναλέω, είναι πέρα από το να μάθουν οι φοιτητές τους βασικούς ταξινομητές, είτε unsupervised μεθόδους learning
μέχρι και την, ξαναλέω, την εποχή της έκρηξης του deep learning, είναι να μάθουν και οριζόντια κάποια πράγματα σχετικά με, με κάποιες καλές πρακτικές, οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο στο machine learning όσο στο deep learning για το evaluation μεθόδων, για το πώς κάνουμε communicate τα αποτελέσματα σε σχέση με την εκμάθηση ενός μοντέλου κτλ. Σε κάθε περίπτωση, να τονιστεί λίγο εδώ ότι το machine learning δεν αποτελεί κάτι σαν ξεχωριστό μάθημα που είναι η ιστορία προφανώς. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε μπει στην εποχή που κατά κόρον χρησιμοποιούνται νευρονικά δίκτυα βαθιά για να μάθουμε πράγματα, ότι το machine learning αποτελεί ιστορία. Αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση και θα δείτε γιατί στο μάθημα. Ωραία. Big data mining έχει ένα μικρό overlap μόνο σε επίπεδο όρων με το machine learning. Το διδάσκει ο κύριος Ζαβιτσάνος επίσης ερευνητής από το Δημόκριτο. Αλλά είναι πολύ μικρό αυτό το overlap. Βλέπουμε κάποια κοντινά ζητήματα, όπως το κλασικές έννοιες, όπως το classification και το clustering, αλλά από άλλη οπτική σκοπιά. Δίνεται έμφαση περισσότερο σε δεδομένα τα οποία είναι σε tabular μορφή ήδη. Δίνεται έμφαση σε δεδομένα κειμένου. Γι' αυτό μέρος του μαθήματος ασχολείται με το natural language processing, με επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Δίνεται έμφαση σε μεθοδολογίες που αφορούν κυρίως μεγάλων όγκων δεδομένων, όπως το item set mining. Και ξαναλέω ότι είναι και το μάθημα στο οποίο βλέπουμε εν μέρη και το κομμάτι του natural language processing, που αποτελεί επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του data science σήμερα. Large scale statistical methods, ο κύριος Μοσχολιός από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ένα επίσης από τα βασικότερα μαθήματα, γιατί δίνει κάποιες οριζόντιες γνώσεις για στατιστική και πιθανότητες που χρειάζονται και στο machine learning και στο deep learning και στο data mining, στα περισσότερα από τα μαθήματα, όχι μόνο σαν background γνώση που χρειάζεται για να καταλάβει κάποιος τι σημαίνει classifier, τι σημαίνει Bayesian, ό,τι χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα μαθήματα, αλλά και γιατί μας δίνει κάποια εργαλεία, όπως το πώς θα μάθω, πώς θα αποδείξω ότι ένα πείραμα είναι statistically significant, πώς θα κάνω hypothesis testing, τα οποία είναι επίσης οριζόντια στην επιστήμη των δεδομένων. Έτσι, χρειάζονται παντού. Πολύ βασικό μάθημα επίσης. Περνάμε στο δεύτερο εξάμηνο, Big Data Management, του κ. Τρυφωνόπουλου από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Επίσης, αρχιτεκτονικές για Big Data, τι είναι Big Data, Distributed αρχιτεκτονικές για επεξεργασία δεδομένων. Θα δείτε τη λογική του MapReduced και παραδείγματα παράλληλης επεξεργασίας δεδομένα σε Hadoop. Column Stores, επίσης, και Distributed Stream Processing για επεξεργασία δεδομένων σε μορφή stream. Το Big Data Security and Visualization που κάνουν ο κύριος Κολοκοτρώνης και ο κύριος Πλατής από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει βασικά δύο μέρη, το Security και το Visualization. Οι διδάσκοντες τα κάνουν με αυτή τη σειρά. Βλέπετε, στο Security θα δείτε βασικές αρχές κρυπτογραφίας και distributed μεθοδολογίες για Security. Ανάμεσα σε άλλα. Στο visualization θα δείτε βασικές αρχές οπτικοποίησης δεδομένων και interaction του χρήστη με το αποτέλεσμα της οπτικοποίησης. Πολύ βασικό επίσης και αυτό το κομμάτι, γιατί το να κάνεις communicate τα αποτελέσματα του data science είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος, ιδιαίτερα στη βιομηχανία, όχι μόνο στον ακαδημαϊκό χώρο. Και θα δείτε και κάποια εργαλεία για visualization, όπως το ταμπλό ή βιβλιοθήκες Python που ανέφερα και στο εισαγωγικό μάθημα. Applied Data Science, το κάνει ο κύριος Ακασιάδης και ο κύριος Νούσιας από τον Δημόκριτο. Εδώ θα δείτε δύο-τρεις βασικούς άξονες. Ο ένας έχει να κάνει με την μελέτη των επιστημονικών λαθών και στα πλαίσια της έρευνας, καθώς και μεθοδολογίες για το πώς κάνουμε review την επιστημονική μας δουλειά και το peer reviewing process. Σημαντικό δεύτερο κομμάτι είναι το πώς κάνουμε communicate τα επιστημονικά αποτελέσματα, όχι μόνο γενικότερα τα επιστημονικά αποτελέσματα και όχι μόνο γενικότερα πώς επικοινωνούμε
και κάνουμε και προσπαθούμε να πετύχουμε δημόσια κατανόηση των επιστημονικών αποτελεσμάτων, αλλά ιδιαίτερα στα πλαίσια του μεταπτυχιακού, δηλαδή στα πλαίσια επιστημονικών αποτελεσμάτων που σχετίζονται με data science, AI, machine learning κτλ. Και ο τρίτος άξονας αυτού του μαθήματος, στον οποίο αναφέρθηκε και ο κύριος Χαδεοπούλος εκτενώς στην εισαγωγή, αλλά το τονίζουμε αρκετά σε αυτό το μεταπτυχιακό, είναι τα ηθικά και νομικά ζητήματα του data science και του AI. Πολύ βασικό, γιατί έχουν προκύψει πολλά ζητήματα με την επεξεργασία δεδομένων και καλό είναι ένας επιστήμονας δεδομένων να έχει μια καλή άποψη και για αυτά, γιατί πριν κάνει οτιδήποτε, πριν βγάλει ανοιχτά ένα dataset, πριν φτιάξει ένα dataset, πριν κάνει μια annotation διαδικασία για να φτιάξει ένα dataset, είτε το κάνει ανοιχτό είτε κλειστό, πρέπει να ξέρει τι ηθικά και νομικά ζητήματα προκύπτουν πίσω από αυτές τις διαδικασίες, έτσι, είτε για τη δημιουργία δεδομένων, είτε για την επεξεργασία. Τελευταίο μάθημα του δεύτερου εξαμήνου είναι το μάθημα βαθιάς μηχανικής μάθησης που κάνω εγώ, στο οποίο, όπως είπα, συνεχίζω την ύλη που έχει διδάξει η κυρία Κρυθαρά στο πρώτο εξάμηνο στα πλαίσια του machine learning. Βλέπουμε τι σημαίνουν νευρονικά δίκτυα. Ξεκινάμε με τα κλασικά feed-forward νευρονικά δίκτυα. Βλέπουμε βασικές έννοιες όπως το backpropagation, μεθόδους optimization, τι σημαίνει regularization, που θα τα έχετε δει και στα πλαίσια άλλων αλγορίθμων στο πρώτο εξάμηνο ενδεχομένως. Πρακτικά ζητήματα υλοποίησης και σχεδιασμού και εκπαίδευσης νευρονικών δικτύων και μετά περάσουμε στις πιο μοντέρνες αρχιτεκτονικές, οι οποίες έχουν κάνει boost την όλη έκρηξη του deep learning στις μέρες μας. Δηλαδή, συνελεκτικά νευρονικά δίκτυα, recurrent νευρονικά δίκτυα, οι gated εκδοχές τους, όπως τα LSTM, και ακόμα πιο σύγχρονες μεθόδους, όπως η μεθοδολογία tension, που χρησιμοποιείται στους transformers κτλ. Θα δούμε επίσης στρατηγικές γύρω από τα νευρονικά δίκτυα, όπως το transfer learning, χρησιμοποιείται και στο κλασικό machine learning, αλλά ιδιαίτερα στο deep learning είναι κάτι το οποίο, ειδικά σαν πρακτική στρατηγική, έχει αποτελέσει αιχμή του δόρατος, ιδιαίτερα σε μεθοδολογίες μεγάλων εταιριών. Θα μιλήσουμε για generative adversarial networks. Θα ξέρετε πιθανότητα όλοι από τα fake videos και την παραγωγή περιεχομένου γενικότερα, αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο σκοπός τους. Και όλα αυτά θα τα δούμε σε τουλάχιστον 2 ή 3 μαθήματα, όχι μόνο σε ένα θεωρητικό πλαίσιο, δηλαδή της μεθοδολογίας και των αρχιτεκτονικών, αλλά και σε ένα πλαίσιο υποσυγκριμένα application domains. Δηλαδή, θα δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε νευρονικά δίκτυα για να αναλύσουμε ήχο, μουσική, ομιλία, να ταξινομήσουμε βίντεο και να κάνουμε και text analysis. Ωραία, θα το δούμε σε συγκεκριμένα μοντάλια, με πραγματικά δεδομένα, όχι δεδομένα που έρχονται από κάποια βάση δεδομένων σε μια tabular μορφή και ασχολιόμαστε μόνο με το κομμάτι του training. Θα δούμε πραγματικές εφαρμογές με έμφαση λίγο σε δεδομένα in the wild, που λέμε, δηλαδή δεδομένα που θα μπορούσε να επεξεργαστεί κάποιος κάνοντας scrapping από το ίντερνετ ή οτιδήποτε. Περνάμε στα ερευνητικά προγράμματα, έχοντας τελειώσει με τα μαθήματα, γιατί αποτελεί μια γέφυρα ανάμεσα, μια τουλάχιστον λογική γέφυρα ανάμεσα στα μαθήματα και στην αγορά εργασίας. Θα αναφέρουμε πολύ ενδεικτικά κάποια από τα ερευνητικά προγράμματα που τρέχουν πρώτα στο Δημόκριτο και μετά στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, γιατί ο ένας λόγος είναι ότι κάποια από αυτά έχουν κάποιες θέσεις εργασίας, στις οποίες μπορεί να απασχοληθεί κάποιος φοιτητής είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά προκυρήσονται θέσεις. Αναφέρω κάποια προγράμματα που έχουν να κάνουν με ανάλυση δεδομένων με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Το DICE είναι ακριβώς πρόγραμμα, είναι ένα Center of Excellence που υπάρχει στο Δημόκριτο για ανάλυση εγγράφων με χρήση AI. Άρα εμπίπτει σίγουρα σε αυτή την κατηγορία. Η ενόραση είναι ένα έργο που το αναφέρω επειδή χρησιμοποιεί οπτικοακουστική πληροφορία, εικόνα και βίντεο για να βελτιώσει την προσβασιμότητα και την εμπειρία σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε τουριστικά μέρη. Το Smart Subs, ένα έργο που ξεκινάει και έχει σκοπό την αυτοματοποίηση της εξαγωγής υποτίτλων σε ζωντανές παραστάσεις θεάτρου, η οποία θα γίνεται με χρήση αναγνώριση ομιλίας και υπότιτλοι θα φαίνονται σε smart glasses που θα φοράνε άτομα με προβλήματα ακοής. Δεν μπορούν να ακούσουν τον διάλογο ενός θεάτρου, οπότε βλέπουν μόνο κινήσεις και θέλουν να έχουν σε πραγματικό χρόνο ένα transcription του τι λέγεται.
Επίσης χρησιμοποιεί μεθόδους στην κατηγορία του data science γενικότερα. Ένα μεγάλο έργο είναι το AI for Copernicus, το οποίο έχει σκοπό να εδραιώσει την χρήση της πλατφόρμας AI for EU, ένα άλλο μεγάλο ευρωπαϊκό έργο. Η AI for EU είναι μια πλατφόρμα για on-demand AI και ο σκοπός είναι να γίνει χρήση αυτής της πλατφόρμας από φορείς, είτε άτομα, είτε εταιρείες, μικρές ή μεγαλύτερες εταιρείες, είτε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, είτε και απλούς πολίτες, οι οποίοι θέλουν να επεξεργαστούν για να χειριστούν και να ταξινομήσουν και να κάνουν οτιδήποτε με δεδομένα Copernicus. Copernicus είναι δεδομένα Earth Observation. Είναι, από ένα παράδειγμα, μπορεί να είναι εικόνες που δείχνουν τη γεωφυσιολογία του εδάφους ή εικόνες που έχουν να κάνουν με κλιματολογικές συνθήκες, με συνθήκες καιρού. Και μπορεί κάποιος να θέλει να κάνει, λέω ένα παράδειγμα, μια βελτιστοποίηση τοποθέτησης μονάδων αιωλικής ενέργειας, ας πούμε, βάσει κάποιων παραμέτρων καιρού και συνθήκων του εδάφους. Το AI for Copernicus, λοιπόν, εκτός των άλλων, έχει κάποια open calls, τα οποία τα χρηματοδοτεί εταιρείες, οι οποίες θέλουν να συμμετέχουν για να χρησιμοποιούν αυτή την πλατφόρμα. Είναι καθαρά, λοιπόν, project στον χώρο του data science. Και μάλιστα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στο δεύτερο call, το οποίο είναι ανοιχτό μέχρι 31 Οκτώβρη αυτού του έτους, γιατί απευθύνεται σε πολίτες. Και με πολίτες, ένα πολύ συγκεκριμένο προφίλ, μια πολύ συγκεκριμένη περσόνα που θα μπορούσε να ασχοληθεί με αυτό, θα ήταν φοιτητές που δουλεύουν στον χώρο του data science και του AI. Φοιτητές που θέλουν να κάνουν, λοιπόν, αίτηση, γιατί έχουν μια ιδέα επεξεργασίας των δεδομένων Copernicus με χρήση AI μεθόδων, που κάποιες από τις οποίες προβάλλονται και δίνονται και από την πλατφόρμα AI for EU, με σκοπό να πετύχουν ένα task, ένα data science task, το οποίο χρηματοδοτεί μέχρι 5.000 ευρώ κατά άτομο, και το αναφέρω απλά να το έχετε υπόψη σας, γιατί νομίζω είναι αρκετά ενδιαφέρουσα περίπτωση για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με εξαγωγή δεδομένων, με ανάλυση δεδομένων. Περνάμε στα έργα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Δεν ξέρω, κύριε Σκιαδόπουλο, αν θέλετε να αναφέρετε λίγο εσείς. Ναι, πολύ ευχαρίστως. Δεν θα σας καθυστερήσω. Αυτά είναι μια λίστα από έργα τα οποία λειτουργούν στο τμήμα και με τα οποία έχουν ασχοληθεί φοιτητές του μεταπτυχιακού στην επιστήμη δεδομένων. Το μόνο έτσι, αυτά με τα οποία η περιγραφή τους είναι στα ελληνικά, έχουν χρηματοδότηση από ελληνικούς πόρους. Σε αυτά τα οποία η περιγραφή τους είναι στα αγγλικά, είναι από ευρωπαϊκούς πόρους. Και ότι για τα πρώτα δύο έργα υπάρχουν ακόμα ανοιχτές θέσεις, οπότε υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με φοιτητές παλιούς ή νεότερους του προγράμματος. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και περνώντας έτσι από αυτή τη μετάβαση από το μεταπτυχιακό σε ένα ενδεχόμενο συνεργασίας με την Α ή τη Β μορφή στα πλαίσια κάποιου έργου, να δούμε γενικότερες επαγγελματικές ευκαιρίες. Επιλέξαμε κάποιους κλασικούς ρόλους που θα μπορούσατε να δείτε σε μια προκήρυξη θέσης, ρόλους στους οποίους θα μπορούσε να είχε κάποιος απόφοιτος αυτού του προγράμματος. Αν ξεκινήσουμε από τα δεδομένα και πηγαίνοντας προς τα μοντέλα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ο data engineer είναι ο πρώτος ρόλος, που θα μπορούσαμε να φανταστούμε να έχει κάποιος από αυτό το πρόγραμμα. Ο σχεδιασμός βάσεων δεδομένων και συντήρηση, αλλά όχι μόνο βάσεων δεδομένων, αλλά και γενικότερα διαδικασιών επεξεργασίας και μεταφοράς δεδομένων. Ο data scientist θα έλεγα ότι είναι ο πιο γενικός όρος, καλύπτει προφανώς και το τίτλο του μεταπτυχιακού, αλλά είναι ο πιο γενικός από όλους τους ρόλους που έχουμε εδώ πέρα. Έχει στη φύση του, συνήθως όσο για τη θέση εργασίας, έχει στη φύση του ένα πιο έντονο connection με το business μιας εταιρείας, γιατί πρέπει να επικοινωνείς τα δεδομένα περισσότερο και να βγάλεις κάποια insights από την ανάλυση των δεδομένων, δεν είναι απλά ότι τα βλέπεις σαν νούμερα. Ένα επίπεδο παραπάνω, πιο κοντά στο business κομμάτι, είναι ο data analyst. Γι' αυτό και επικεντρώνεται λίγο περισσότερο στο visualization και στο communication των αποτελεσμάτων. Έχει μεγάλο overlap με τον data scientist, πολλές φορές είναι ο ίδιος ρόλος, αλλά συνήθως όταν βλέπετε analyst, φαντάζεται κάποιον που μιλάει πιο πολύ στην business ομάδα μιας εταιρείας με σκοπό να επικοινωνήσει τα αποτελέσματα και να εξηγήσει με ποιοτικό τρόπο τα visualization που βλέπει.
Machine Learning Engineer είναι κάποιος που έχει πιο βαθιά κατανόηση της θεωρίας του Machine Learning και του Data Mining. Έχει και προγραμματιστικές ικανότητες, δηλαδή παίζει στα δάχτυλά του ή της το SKLearn, εργαλεία για Deep Learning, το Pythos, Keras, TensorFlow κτλ. Έχει πολύ καλές πρακτικές γνώσεις machine learning διαδικασιών για evaluation και monitoring. Ο machine learning scientist είναι ο ίδιος ρόλος λίγο πιο ακαδημαϊκός. Επικεντρώνεται περισσότερο στο να μπορεί να μην είναι τόσο καλός προγραμματιστής στην οποία, αλλά επικεντρώνεται περισσότερο στο να φτιάξει beyond state of the art μεθόδους, beyond state of the art ως προς την απόδοση, την ταχύτητα, καινούργια μοντέλα, πιο γρήγορα, πιο ακριβή κτλ. Θα λέω ότι είναι ο πιο ακαδημαϊκός από τους συγκεκριμένους όρους. Και ένας ρόλος που έχει προκύψει τελευταία και από την εμπειρία μου ξέρω ότι πληρώνει πολύ καλά και στην αγορά εργασίας είναι αρκετά δυσέβρετος, είναι ο MLOps, είναι ο DevOps του Machine Learning. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος για να εκπαιδεύσει μοντέλα, για να κάνει evaluate μοντέλα, αλλά κυρίως για να στήσει production διαδικασίες για το πώς γίνονται deploy αυτά τα μοντέλα, πώς κάνω monitor την απόδοση των μοντέλων και πώς τα κάνω scale πάνω απ' όλα. Πώς ένα μοντέλο που το έχω κάνει train σε ένα μηχάνημά μου, το κάνω scale σε ένα σύνολο από VM στην Amazon ή στην Microsoft, στο AWS ή στο Azure αντίστοιχα. Αρκετά δυσέβρετος ρόλος και επίσης κάποιος που θα μπορούσε να τον έχει κάποιος που αποφυτά από αυτό το πρόγραμμα. Και τελευταία, εντάξει, λίγο μια εικόνα απλά από αμοιβές προφανώς στην Αμερική, εντάξει, όχι μόνο γιατί η μισθή είναι μεγαλύτερη, αλλά και γιατί το στατιστικό δείγμα είναι μεγαλύτερο. Έχω κάνει κάποια screenshot από το Glassdoor που έχει ας πούμε, στατιστικά για μισθούς αναρόλο στην Αμερική. Έβαλα σαν baseline ένα πολύ κλασικό computer science ρόλο, το front-end developer με μέσο όρο 86, λίγο πάνω από 80.000 δολάρια το χρόνο. Και βλέπετε ότι ο data scientist και ο machine learning engineer έχουν ένα μέσο όρο πάνω από 110.000. Μιλάμε για τουλάχιστον 30-40% πάνω σε σχέση με το front-end developer. Okay, μπορεί ο μέσος όρος του machine learning engineer να τραβιέται λίγο παραπάνω από τις top 4-5 εταιρείες που προσλαμβάνουν μόνο άτομα με διδακτορικό με πολύ μεγάλους μισθούς, αλλά και πάλι δείχνει μια τάση. Είναι κάτι το οποίο ισχύει ακόμα και σήμερα. Δεν έχει ξεκινήσει η πτώση. Δεν μιλάμε για φούσκα, λοιπόν. Μιλάμε ότι ο data scientist και ο machine learning engineer και γενικότερα ρόλοι σε αυτό το χώρο πληρώνονται αρκετά καλύτερα από έναν μέσο computer scientist ρόλο στην βιομηχανία. Και με αυτή την έτσι, αισιόδοξη, ας πούμε, διαφάνεια, ευχαρίστω να απαντήσουμε οποιασδήποτε ερωτήσεις έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύ έτσι ενδιαφέρουσες πληροφορίες και περιεκτικές παρουσιάσεις και τους δύο μιλητές. Να κάνω εγώ έτσι μια ερώτηση, η οποία πιστεύω είναι λογική για κάποιον που θέλει να επιλέξει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο Data Science, το οποίο φαντάζομαι θα δεδομένει και του πόσο δημοφιλές έχει γίνει το αντικείμενο. Ο Θοδωρής παρουσίασε πολύ ωραία τις επιλογές καριέρας που αυτό ανοίγει. Εγώ θα κάνω έτσι μια στοχευμένη ερώτηση, γνωρίζοντας πολύ καλά τα πλεονεκτήματα ενός διδρυματικού μεταπτυχιακού προγράμματος, να ρωτήσω ποια είναι τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα. Γιατί κάποιος να επιλέξει το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Data Science, όπως αυτό έρχεται από τη συνεργασία βέβαια των δύο ιδρυμάτων. Λοιπόν, ένα από τα σημαντικά πράγματα τα οποία θέλαμε να δούμε ξεκινώντας αυτό το μεταπτυχιακό και θέλαμε να διαμορφώσουμε, είναι να υπάρχουν αλληλοσυμπληρούμενες δράσεις. Αν δείτε το πρόγραμμα και το πρόγραμμα σπουδών αλλά και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών που συμμετέχουν, νομίζω ότι είναι κατανεμημένα 50-50
50 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 50 στο Δημόκρητο. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το επιβάλαμε, ότι θέλαμε να είναι ισομοιρασμένο. Είναι γιατί προκύπτει από την, από τα ενδιαφέροντα τα ερευνητικά που θεραπεύουν οι ερευνητές και οι καθηγητές του τμήματος και του Ινστιτούτου και του τμήματος, μάλλον, αντίστοιχα. Τώρα, ο λόγος ο οποίος κάποιος θα προτιμούσε το μεταπτυχιακό έναντι των άλλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων, των σχετικών, μάλλον ας είμαι λίγο πιο σαφής. Το ερώτημα είναι σε ό,τι αφορά γιατί data science ή γιατί το δικό μας data science. Ναι, για το να δώσουμε τα πλεονεκτήματα του δικού μας data science. Ναι, ναι. Ωραία. Νομίζω ότι το πρόγραμμα είναι αρκετά συνεκτικό, παρουσιάζει όλες τις πτυχές της θεωρίας των δεδομένων, ακόμα και πτυχές οι οποίες δεν φαίνονται σχετικές με την πρώτη ματιά, όπως ηθικά και νομικά ζητήματα. Διδάσκεται από εξαιρετικούς επιστήμονες. Έχω το δικαίωμα να το πω, διότι δεν διδάσκω εγώ αυτή τη στιγμή, οπότε πώς το λένε, δεν ευλογώ τα γένια μου. Και νομίζω ότι συνολικά η διδακτική εμπειρία, κρίνοντας από τους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, ήταν πολύ θετική. Κρίνοντας επίσης από τις δημοσιεύσεις οι οποίες έχουν προκύψει, νομίζω ότι οι φοιτητές πήγανε πολύ καλά, και επίσης κρίνοντας από τις μετέπειτα τις εργασιακές ευκαιρίες που είχαν αφού ολοκληρώσανε το μεταπτυχιακό, νομίζω ότι θετικά, ότι τελικά έχει αφήσει όχι απλώς μια θετική εικόνα, αλλά μια εξαιρετική. Δυστυχώς, δεν έχουμε κάποια στατιστικά να σας δείξω σε ό,τι αφορά την απορρόφηση των φοιτητών. Δεν θα ήταν υπερβολικό να σας πω ότι όλοι όσοι έχουν τελειώσει το μεταπτυχιακό δουλεύουν στην περιοχή του data science. Έτσι. Δυστυχώς δεν έχω να σας το τεκμηριώσω με στοιχεία. Σε ό,τι γνωρίζω, πάντως ισχύει. Να προσθέσω, εντάξει, πέρα από την αποκατάσταση της επαγγελματικής στην βιομηχανία, ένα προσωπικό στατιστικό, δεν μπορεί να γενικευτεί σε καμία περίπτωση, αλλά επειδή έχω επιβλέψει 5 μεταπτυχιακές εργασίες. 2 από τα παιδιά που έχουν ήδη παρουσιάσει κάνουν διδακτορικό. Δεν είμαι κύριος επιπλέον, αλλά είμαι στη τριμελή. Ξέρω ότι συνεχίζουν σε διδακτορικό. Οπότε θα ήθελα να τονίσω λίγο και αυτό τον άξονα, με το πιθανό σενάριο μελλοντικής επαγγελματικής αποκατάστασης, το σενάριο της ακαδημαϊκής καριέρας, του να κάνει κάποιος ένα διδακτορικό. Επίσης, ένα άλλο συγκριτικό πλεονέκτημα, νομίζω ότι είναι, θα μιλήσω περισσότερο για το Δημόκρητο, νομίζω ότι είναι το κομμάτι του ότι στο Δημόκρητο έχουμε πολλά τμήματα, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν χρήστες αλγορίθμων ανάλυσης δεδομένων. Έτσι. Η ανάλυση δεδομένων και το AI και το machine learning πρέπει να βγει κάποια στιγμή έχει βγει ήδη βασικά, από το αναλύω δεδομένα για το research, και να βρει εφαρμογή στην πράξη. Και νομίζω ότι το ότι έχουμε ήδη έργα, είτε ερευνητικά, είτε και εμπορικά, που τρέχουν είτε με εταιρείες, είτε με άλλα Ινστιτούτα στο Δημόκρητο, σε άλλους τομείς, αυτή η επιστημονικότητα, είναι κάτι πολύ καλό, γιατί αποτελεί ένα use case της χρήσης των μεθόδων data science. Αυτά τα δύο θα έλεγα περισσότερο. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαφώς και εγώ. Ήταν έτσι, ήθελα να προκαλέσω αυτή την πληροφορία να βγει. Έχουμε λοιπόν τώρα μια ερώτηση και από την κυρία Χριστονάκη, η οποία θα ήθελε να ρωτήσει αν φέτος γνωρίζουμε πού θα γίνουν τα μαθήματα online ή διαζώσεις, αν περνάμε τους υποψήφιους από κάποια τελική συνέντευξη για να δεχτείτε τελικά άτομα, καθώς και με ποια κριτήρια απορρίπτεται κάποιον. Είναι στο chat. Ναι. Λοιπόν, να το
ως μέλος της διοίκησης, μάλλον πρέπει να την απαντήσω εγώ. Δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα πώς θα γίνουν τα μαθήματα από το Σεπτέμβριο. Δεν γνωρίζουμε καν την εξεταστική του Σεπτεμβρίου, αν θα γίνει διαζώσεις ηλεκτρονικά. Πιθανότατα θα το μάθουμε όπως και πέρυσι, λίγο πριν ξεκινήσει οι εξετάσεις και λίγο πριν ξεκινήσει το εξάμηνο. Να σας πω ότι πέρυσι, που υπήρχε μια αντίστοιχη εμπειρία, ξεκινήσαμε με οδηγίες από το Υπουργείο τα μαθήματα να γίνουν από κοντά. Ενώ ξεκινήσαμε και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε από κοντά τα μαθήματα, πριν ξεκινήσουμε το πρώτο μάθημα, μας είπαν ότι τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεδιάσκεψη. Οπότε δεν μπορώ, δεν νομίζω ούτε εγώ ούτε κανένα σας να σας εγγυηθεί με ποιο τρόπο θα γίνουν τα μαθήματα το Σεπτέμβριο. Υπάρχει γενικότερα, θεωρούμε, αυτό μπορώ όμως να σας πω, θεωρούμε ότι η εκπαίδευση είναι πολύ καλύτερη και η ποιότητά της και η απόδοσή της όταν γίνεται από κοντά. Οπότε αν υπάρχει επιλογή, προτιμάμε το διαζώσεις. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, γιατί δεν εξαρτάται από εμάς. Εξαρτάται από το υλικό φορτίο και τις αποφάσεις του Υπουργείου, οι οποίες θα βασιστούν πάνω σε αυτό. Για το δεύτερο κομμάτι είναι ότι ναι, υπάρχει μία συνέντευξη. Συνήθως η συνέντευξη δεν γίνεται σε όλους τους φοιτητές, γίνεται σε όσους πιστεύουμε ότι χρειάζεται να μιλήσουμε. Υπάρχει όμως η δυνατότητα της συνέντευξης, οπότε πρέπει να το έχετε και αυτό στο μυαλό σας όταν υποβάλλετε. Κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούμε για να αξιολογήσουμε τους φοιτητές είναι τα συνήθη κριτήρια που χρησιμοποιούνται σε όλη την αξιολόγηση στα μεταπτυχιακά. Έτσι. Προφανώς πρέπει να έχετε επάρκεια ξένης γλώσσας. Προφανώς πρέπει να έχετε πτυχίο σχετικό, μετράει αν έχετε κάποιο άλλο μεταπτυχιακό, αν έχετε ερευνητικό έργο στην περιοχή. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ο βαθμός του πτυχίου σας. Πολλές λεπτομέρειες αυτό δεν μπορώ να σας το πω, γιατί εξαρτάται από τις αιτήσεις τις οποίες δεχόμαστε. Αλλά νομίζω ότι το βασικότερο που θα σας έβαζα, και νομίζω ότι είναι και αυτό το οποίο λέω πάρα πολύ συχνά και στους φοιτητές στο προπτυχιακό επίπεδο, είναι φροντίστε το μέσο όρο σας, το μέσο όρο του πτυχίου. Πολύ ωραία. Ουσιαστικά θα επαναλάβω σε συνέχεια, έτσι ως μιας και αναφέρουμε το διαζώσεις, θα επαναλάβω μια ερώτηση που είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα στο προηγούμενο μυθιακό. Και καθώς μιλάμε για ένα θέμα το οποίο είναι διεπιστημονικό, αλλά αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έρθουν άνθρωποι με πολλές υποχρεώσεις, διαφορετικές υποχρεώσεις. Οπότε ίσως να ρωτήσουμε κατά πόσο το πρόγραμμα συμβαδίζει με τα προγράμματα των μαθημάτων, δηλαδή συμβαδίζουν με κάποιον ο οποίος μπορεί να έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις. Και έχουμε, και έχουμε και ακόμα μία ερώτηση τώρα από το κοινό. Αν θα ληφθούν υπόψη φοιτητές που θα ολοκληρώσουν σπουδές τους το Σεπτέμβριο. Επίσης, διοικητική ερώτηση. Ναι, ναι. Φυσικά. Η υποχρέωση είναι να έχετε τη βεβαίωση ότι έχετε ολοκληρώσει τις σπουδές σας πριν ξεκινήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Συνήθως, τα πρώτα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος γίνονται μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, κάπου εκεί ξεκινάμε. Συνήθως, γιατί εξαρτάται και από το ακαδημαϊκό πρόγραμμα που βγάζει το Πανεπιστήμιο. Αν έχετε το πτυχίο σας, τη βεβαίωση, γιατί δεν χρειάζεται ούτε ορκομοσία, ούτε κάτι πιο εφετζίδικο, έτσι. Αν έχετε τη βεβαίωση ότι έχετε ολοκληρώσει τις σπουδές σας πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα, είμαστε μια χαρά. Προφανώς εξετάζουμε αιτήσεις και άλλωστε το αναμένουμε. Πολλοί από εσάς τελειώνουν το Σεπτέμβριο. Έτσι. Θα ήταν άδικο να τους εξαιρέσουμε. Μία ακόμη ερώτηση. Ο κύριος Πουλιάκος ρωτάει
αν έχουμε, θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιες πληροφορίες για τη μεταπτυχιακή εργασία, αν διαλέγουν προκαθορισμένα θέματα ή μπορεί να επιλεγεί συνεννόηση με κάποιο καθηγητή. Η απάντηση είναι ναι και στα δύο. Υπάρχουν θέματα, δηλαδή κάθε χρόνο βγαίνει μια λίστα με θέματα τα οποία προτείνουν οι διδάσκοντες και ή μάλλον οι γενικότερα συνεργάτες του μεταπτυχιακού, όχι μόνο οι διδάσκοντες. Και φυσικά μπορεί κάποιος να βρει, ξέρω, για παράδειγμα, αν τον ενδιαφέρει η διαχείριση δεδομένων, μπορεί να έρθει σε μένα και να διαμορφωθεί ένα θέμα με συζήτηση ένα προς ένα. Δηλαδή και τα δύο είναι εφικτά. Ο λόγος ο οποίος βγάζουμε θέματα είναι για να δείξουμε και λίγο τα ενδιαφέροντά μας. Κάποιος να έχει μια αίσθηση γιατί τι περιοχές είναι αυτές οι οποίες μας ενδιαφέρουν να βγάλουμε μεταπτυχιακή εργασία. Δεν είναι όμως δεσμευτικά, δεν είναι μόνο αυτά. Γεια σας. Χαίρετε. Είμαι επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του Ιβραντέα. Ήθελα να ρωτήσω για την ερώτηση γιατί data science που αναφέρθηκε πριν, επειδή με ενδιαφέρει επίσης και το μεταπτυχιακό της τεχνητής νοημοσύνης, αν μπορείτε να πείτε κάποια πράγματα για τις διαφορές που υπάρχουν στη φιλοσοφία κτλ. Θα έλεγα ότι η βασική διαφοροποίηση έχει να κάνει με την λίγο μεγαλύτερη έμφαση στο AI σε θεωρητικό υπόβαθρο γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και το machine learning. Και μεγαλύτερη έμφαση προφανώς σε αυτό το μεταπτυχιακό, στην πραγματική και πρακτική διαχείριση δεδομένων και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δηλαδή, κάποιος, το machine learning γενικά και σε άλλες επιστήμες, θα το έχετε δει και εσείς προφανώς, αλλά και στη βιομηχανία δεν είναι πανάκια, δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Μερικές φορές η πολύ απλή διαχείριση και η πολύ απλή χρήση στατιστικών μεθόδων αρκεί για να λύσει ένα πρόβλημα, έτσι, για να αντικαταστήσει μια αναλυτική μέθοδο. Σε αυτή την περίπτωση, νομίζω ότι το data science είναι πιο ταιριαστό για κάποιον, γιατί μαθαίνει να επεξεργάζεται δεδομένα, να φτιάχνει pipelines εξεργασίας δεδομένων. Άρα, νομίζω ότι αυτή είναι η βασική διαφορά. Η μεγαλύτερη έμφαση στην πραγματική ανάλυση δεδομένων και στην δημιουργία pipeline για την ανάλυση τους και την επεξεργασία τους. Πολύ ωραία. Ήταν αρκετά και εύστοχη η ερώτηση και αρκετά χρήσιμη όσον αφορά και την επιλογή που θα πρέπει να κάνουμε. Ενδιαφερόμενοι. Έχουμε μία ακόμα, μόλις κατέθεσε μία ερώτηση. Αν υπάρχει δυνατότητα να αντληθούν πειραματικά δεδομένα για τη μεταπτυχιακή εργασία από κάποιο άλλο ίδρυμα, όπως παραδείγματος χάρη το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Φυσικά, ναι. Φυσικά. Φυσικά. Ναι, ακόμα και με εταιρείες έχει συμβεί, δηλαδή με κάποιους φοιτητές που δουλεύει σε μια εταιρεία, είτε σαν data scientist, είτε σαν machine learning, είτε όχι, είτε σαν προγραμματιστής. Μπορούμε να βρούμε ένα κοινό use case, αρκεί προφανώς κάποια από τα δεδομένα να είναι διαθέσιμα, γιατί μιλάμε για εκπαίδευση και έρευνα, έτσι, πρέπει κάτι να επιστρέφεται στην κοινότητα. Αλλά μπορεί να γίνει, το use case μπορεί να είναι από οποιοδήποτε domain και όπως είπε ο κύριος Χιαδούπουλος πριν, τα θέματα που βγάζουμε είναι απλά ενδεικτικά του expertise του καθενός από τους εκπαιδευτικούς. Έτσι. Οπότε, ναι, μπορεί να γίνει και σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα. Εξαιρετικά. Οπότε, και από ό,τι καταλαβαίνω, λοιπόν, άρα έχετε συνεργαστεί και με επαγγελματίες, στους οποίους έχετε δει δηλαδή και άμεσα να τους βοηθάει στην επαγγελματική τους πορεία. Δηλαδή, έχετε κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε, φαντάζομαι, θα έχετε δει, ας πούμε, ναι, την θετική επίδραση του μεταπτυχιακού στην επαγγελματική τους σταδρομή, σχετικά άμεσα. Προσωπικά έχω, εντάξει, από τους φοιτητές που έχω αποφοιτήσει, δύο έχουν κάνει switch ήδη. Καριέρα. Οι άλλοι ήταν ήδη στο χώρο, έκαναν διδακτορικά, ήταν ήδη στο χώρο του Data Science Machine Learning. Οι δύο έγιναν Machine Learning Engineer ή Data Scientist μετά το μεταπτυχιακό. Άρα ναι, προσωπικά έχω αρκετά καλό δείγμα για να το υποστηρίξω αυτό. Εξαιρετικά και πολύ ενδιαφέροντα. Να σας ευχαριστήσω τους δύο μιλητές, τον κύριο Σιαδόπουλο και τον κύριο Γιανακόπουλο. Για την πρόσκληση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για όλους μας τέτοιες εκδηλώσεις. Να ευχαριστήσω φυσικά και, και το κοινό και, και για τις ερωτήσεις και για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία. Yeah.